γραμμή σταμάτησαν 800 μέτρα, ένα χιλιόμετρο μακριά, γιατί ο ένας μηχανοδηγός κατάλαβε ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά και ενημέρωσε το κέντρο και ενημερώθηκε έτσι και ο άλλος μηχανοδηγός. Και το Σάββατο ένα τρένο βρέθηκε να το έχει διεμβολήσει ένας πεσμένος κορμός από τα Καμένα εκεί προς την Χαλκίδα. Και να συζητάμε 1,5 χρόνο μετά από το προδιαγραμμένο έγκλημα των Τεμπών, ότι τα τρένα ακόμα, αν και σαν μέσος ολόκληρο τον κόσμο είναι το πιο ασφαλές, εδώ στην Ελλάδα έχουν πολλά χιλιόμετρα να διανύσουν, μέχρι να πούμε ότι έχουν λυθεί τα προβλήματα που υπήρχαν από πριν. Πάμε λοιπόν να δούμε με έναν ειδικό, με τον πρόεδρο των εργαζομένων του ΟΣΕ, τι συμβαίνει στα τρένα. Καλησπέρα κύριε Τσικαλάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί μας. Καλησπέρα σας, καλό απόγευμα και για τους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, είναι αλήθεια ότι μας ανησυχούν τα περιστατικά που σχετίζονται με την ασφάλεια στα τρένα, ειδικά όταν ακούμε ότι δύο τρένα βρέθηκαν στην ίδια γραμμή, ένας μηχανοδηγός ενημέρωσε ότι κάτι δεν πάει καλά, ο ένας σταθμάρχης έδωσε λάθος εντολή. Ανησυχούμε αν 1,5 χρόνο μετά το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών έχουν γίνει αυτά που έχουν γίνει, αυτά που έπρεπε να γίνουν. Λοιπόν, να πάρουμε καταρχήν, γιατί έχετε αναφέρει για δύο γεγονότα διαφορετικά που έγιναν Παρασκευή και Σάββατο. Ναι. Λοιπόν, πάμε για το πρώτο γεγονός. Λοιπόν, στο πρώτο γεγονός εμπλέκονται δύο μηχανοδηγοί που ήταν στα δύο δρομολόγια που ήταν σε αντίθετη κατεύθυνση και δύο σταθμάρχες. Ναι. Ο πρώτος που αντιλαμβάνεται λοιπόν το ανθρώπινο λάθος, γιατί παντού υπάρχει ο ανθρώπινος παράγοντας, προφανώς, είναι ο σταθμάρχης της Αθήνας. Ναι. Ενημερώνει τον συνάδελφό του, τον αντίστοιχο συνάδελφό μας, το οποίο βρίσκεται στο ΣΚΑ, στο Συλλογικό Κέντρο Αχαρνών, και εκεί μπαίνουν στη διαδικασία να ενημερώσουν και τους μηχανοδηγούς. Mm-hmm. Το οποίο σωστά αναφέρατε, η απόσταση που σταμάτησαν τα δύο τρένα απέναντι το ένα από το άλλο, θεωρητικά είναι 1 χιλιόμετρο περίπου. Ναι. Είχαν μπει στη μονή γραμμή και τα δύο τρένα. Στο κομμάτι εκείνο, από τις τρεις γέφυρες μέχρι και το σταθμό της Αθήνας, έχει μία γραμμή. Mm-hmm. Δεν έγινε λάθος χάραξη. Ναι, η γραμμή είναι μονή, γιατί γίνονται τα έργα της υπογειοποίησης στα σεπόλια. Ναι. Εκεί είναι μια περιοχή που γίνονται έργα καμιά 20ετία. Απλά τα δύο τελευταία χρόνια έχουν ξεκινήσει κι άλλα έργα. Εκεί είναι μια περιοχή για την υπογειοποίηση, μιλάμε, το οποίο είναι 7 χρόνια, 6-7 χρόνια γίνεται αυτή η διαδικασία εκεί πέρα, για να περάσουν οι γραμμές υπόγεια. Ναι. Υπάρχουν όμως πάρα πολλοί παράγοντες σε αυτό το κομμάτι, στο συγκεκριμένο σημείο, και με την αρχαιολογική υπηρεσία, από ό,τι γνωρίζουμε, και με την ΕΙΔΑΠ, από ό,τι γνωρίζουμε, γιατί να μεταφερθούν κάποιοι αγωγοί έξω από την περιοχή που γίνεται η υπογειοποίηση. Υπήρχε μια τέτοια διαδικασία. Τώρα, για να μην συγκρίνεται με το τραγικό δυστύχημα αυτό του Τεμπών. Mm. Δεν έγινε λάθος χάραξη. Απλώς έπρεπε να περάσει το ένα τρένο και μετά να μπει το άλλο στη μονοδρόμηση. Ναι. Από τους Αγίους, άρα επειδή γίνονται τα έργα, δεν μπορεί να έχει εκεί τηλεδιοίκηση. Από τους Αγίους Αναργύρους λοιπόν, που έχει τηλεδιοίκηση, και εκεί σταμάτησαν το τρένο που ερχόταν από τη Χαλκίδα, mm-hmm. το ακινητοποίησαν στους σταθμούς τους Αγίους Αναργύρους. Ναι. Και το άλλο ακινητοποιήθηκε μέσα στα σεπόλια. Ναι. Εκεί δεν υπάρχει ούτε τηλεδιοίκηση, ούτε τηλεσήμανση, ούτε τίποτα. Πηγαίνει μόνο ηχητικά το όλο πράγμα, η συνεννόηση. Η συνεννόηση γίνεται ηχητικά με το Γενικό Κανονισμό Κίνησης. Mm-hmm. Η τηλεδιοίκηση και τα φωτοσήματα ενισχύουν την ασφάλεια. Αλλά δεν σημαίνει ότι αν δεν υπάρχουν αυτά δεν υπάρχει ασφάλεια. Αρκεί να τηρείται ο Γενικός Κανονισμός Κυκλοφορίας. Ναι. Που είναι αντίστοιχος με τον ΚΟΚ. Δηλαδή, όπως ένας οδηγός αυτοκινήτου μπορεί να οδηγήσει στην Ομόνοια, στο Σύνταγμα, που έχει φανάρια, ταμπέλες, πινακίδες κανονικά, με τον ίδιο τρόπο μπορεί αντίστοιχα ένας μηχανοδηγός σε χώρο που είναι τηλεδιοικούμενος και με φωτοσήματα, ταυτόχρονα το ίδιο όμως μπορεί να οδηγήσει ένας οδηγός στα βουνά, ας πούμε, σε μια ορεινή περιοχή. Ναι. Συμφωνούμε απλά, επειδή πάντα, όπως είπατε και εσείς στην αρχή, υπάρχει ο κίνδυνος του ανθρώπινου λάθους. Όταν μπλέκονται άνθρωποι πολλοί σε μια διαδικασία, κάποιος μπορεί να κάνει το λάθος και να οδηγήσει σε ένα τραγικό αποτέλεσμα. Ευτυχώς δεν είχαμε αυτή τη φορά. Γι' αυτό θεωρητικά δεν υπάρχει τεχνολογία για να προλαβαίνει ή να προλαμβάνει ή να διορθώνει τα ανθρώπινα λάθη. Επειδή υπάρχει διορυθμία στην περιοχή
λόγω των έργων δεν μπορούν να τοποθετηθούν φωτοσύματα και τηλεδιοικούμενο κομμάτι, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι μπορεί ανά πάσα στιγμή να μεταφερθούν οι γραμμές από το ένα σημείο στο άλλο και να αλλάξουν φορά λόγω των έργων. Οπότε εκεί η ταχύτητα είναι μειωμένη, είναι 15 με 20 χιλιόμετρα, όπως βλέπετε από τον κανονισμό κίνησης. Και πλέον στο κομμάτι εκείνο οι συνάδελφοι και οι μηχανοδικοί και οι σταθμάρχες έχουν αυξημένη προσοχή. Άρα το γεγονός είναι συνηθές, δηλαδή έχει πάρει μεγαλύτερη έκταση από ό,τι του αντιστοιχεί. Κοιτάξτε, τέτοια φαινόμενα δεν έχουμε συχνά. Ναι. Δεν υπάρχουν τέτοια φαινόμενα. Μάλιστα. Το θέμα όμως είναι γιατί δημιουργούνται κάτι τέτοια, έστω και αυτό. Ακόμα και αυτό που το προλάβαν οι συνάδελφοι και το σταματήσανε, ακόμα και αυτό για μένα δεν έπρεπε να έχει συμβεί. Ωστόσο, εδώ θα πρέπει να αναλύσουμε κάποια χαρακτηριστικά που υπάρχουν στο σιδηρόδρομο αυτή τη στιγμή, για να βρούμε επιτέλους και μια λύση για να μπορείτε ο καθένας να κινείται και να νιώθει την ασφάλεια. Όχι απλώς να είναι, να το νιώθει κιόλας. Η ουσία λοιπόν είναι ότι σήμερα είμαστε σε ένα σιδηροδρομικό, σε μια εταιρεία ΟΣΕ, που είναι ο διαχειριστής του σιδηροδρομικού δικτύου στην Ελλάδα. Το οργανόγραμμά μας περιγράφει 2.090 θέσεις εργασίας. Αυτό ορίζει το κράτος το ίδιο σαν όριο ασφαλείας. Και εμείς εργαζόμαστε 600. Εντάξει, δεν χρειάζεται να συνεχίσετε. Καταλαβαίνω απόλυτα ότι όταν λείπουν τόσοι πολλοί εργαζόμενοι, υπάρχει ζήτημα και κούρασης και κενών θέσεων και προβλημάτων που δημιουργούνται. Στο άλλο περιστατικό, με το δέντρο, δεν υπάρχει κάποια υπηρεσία που περνάει τις γραμμές για να δει σε ποια κατάσταση είναι η βλάστηση εκεί στην περιοχή. Είναι ακριβώς το ίδιο γεγονός με το προηγούμενο. Αν ήταν καλυμμένο το οργανόγραμμα, σίγουρα θα υπήρχαν στην περιοχή οι εργαζόμενοι. Καταρχήν, από τη στιγμή πάρει ένα γέρνι το δέντρο, γιατί το δέντρο δεν έγινε και έπεσε σε μια μέρα μέσα. Ναι, προφανώς. Έγινε μέσα μια εβδομάδα, 10 μέρες. Όταν λοιπόν στο κομμάτι εκείνο υπήρχαν 70-80 συνάδελφοι από την Αθήνα έως τη Λιβαδιά και επέβλεπαν τη γραμμή σε οτιδήποτε πρόβλημα και να είχε, και σήμερα δεν υπάρχει κανένας, γιατί έχουν συνταξιοδοτηθεί αυτοί οι συνάδελφοι και δεν έχει γίνει αντικατάσταση αυτού του προσωπικού, σημαίνει ότι τέτοια γεγονότα είναι εύκολο πλέον να συμβούν. Και λόγω κατανοητό της απόλυτα, Πρόεδρε. Και λόγω της φωτιάς. Κατανοητό απόλυτα. Από ό,τι καταλαβαίνω, 1,5 χρόνο μετά είμαστε στο ίδιο σημείο, τουλάχιστον στο επίπεδο του κόσμου που λείπει και δημιουργεί ζητήματα και δημιουργεί και ανησυχία στον κόσμο που συνεχίζει να παίρνει τα τρένα, γιατί συνεχίζει να τα θεωρεί ασφαλή και είναι ασφαλή τα τρένα, αλλά καταλαβαίνω ότι δεν έχουμε κάνει και πολλά. Από να μου επιτρέψετε, και να κλείσουμε αυτό, Πρόεδρε. Είμαστε σε χειρότερο σημείο. Όταν έγινε το δυστύχημα των Τεμπών, είμαστε 755 εργαζόμενοι. Α, πολύ ωραία. Και σήμερα είμαστε 600. Εξαιρετικά. Εξαιρετικά. Κατάλαβα. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Πάρα. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Όχι. Όχι, όχι. Αυτό δεν το δικαιολογεί κανένας. Ούτε τα μνημόνια, ούτε το δημοσιονομικό περιθώριο, αν είναι στενό, φαρδί, μακρύ, πολύ αυτό. Το να καταγγέλουν οι εργαζόμενοι ότι μετά το δυστύχημα είμαστε και 150 λιγότεροι, ενώ η κυβέρνηση είχε βγει με κροκοδίλια δάκρυα και έλεγε «Δεν θα συμβεί ποτέ ξανά αυτό, θα στήσω εγώ ένα σιδηρόδρομο που θα έρχονται από τον Άρη και θα το ζηλεύουν και μας λένε ότι είναι και 150 λιγότεροι», κάποιος θέλει να μας δολοφονήσει και απλά δεν μας το λέει. Και μετά θα μας λένε «Είναι ντροπή και έσχος σας που λέτε ότι δεν υπάρχει και ασφάλεια στον σιδηρόδρομο». Τα έχουμε ξαναζήσει αυτά. Λοιπόν,